Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο Αρώνης Χρήστος, σκηνοθέτης, και πάλι μαζί σας στο δικό σας κανάλι του Ζούγκλα, να μιλήσουμε για σινεμά, να μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να βοηθηθούμε να κάνουμε μια ταινία μικρού μήκους πάντοτε, έτσι, από ανθρώπους που δεν κατέχουν το παιχνίδι, που δεν είναι επαγγελματίες. Είμαστε εδώ, παρέα, μπορείτε να μας ρωτάτε, να μας τηλεφωνείτε για ό,τι θέλετε να πληροφορηθείτε γύρω από το πώς μπορεί κάποιος άνθρωπος να κάνει μια ταινία με τα ελάχιστα μέσα που διαθέτει, όπως έναν υπολογιστή που όλοι έχουμε, μια κάμερα που λίγο πολύ όλοι διαθέτουμε, δεν χρειάζεται να είναι και ακριβή, ένα φθηνό πρόγραμμα μοντάζ για τον υπολογιστή, ένα κινητό, τα οποία όλα κινητά πια έχουν καλές δυνατότητες για να κάνουν κάτι αξιοπρεπές για έναν άνθρωπο ερασιτέχνη. Μπορείτε να μας τηλεφωνείτε, μπορείτε να ρωτάτε ό,τι σας ενδιαφέρει. Όσοι έχετε ταινίες έτοιμες, μπορείτε να μας στείλετε. Είμαστε εδώ για να προβάλλουμε τις ταινίες σας, να μιλήσουμε για αυτές, να έρθετε παρέα μαζί μας, να μιλήσετε για τις ταινίες σας, για τις ιδέες που προκαλέσανε που σας έκανε να δημιουργήσετε εδώ το φιλμ. Έχουμε ξαναπεί ότι ταινίες μέχρι 15 λεπτά περίπου θα διαγωνίζονται. Την Επιτροπή ελπίζω μέχρι την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε να την έχουμε έτοιμη και να σας δώσουμε τα ονόματά τους. Οι ταινίες που θα είναι μεγαλύτερες από 15 λεπτά θα είναι εκτός συναγωνισμού, αλλά μαζί με τις άλλες θα αναρτώνται μονίμως στη σελίδα μας το Κάνω Σινεμά στο Ζούγκλα.gr. Σήμερα ξεκίνησε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους φίλους, συναδέρφους που συμμετέχουν και εκεί. Καλή επιτυχία στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, έτσι και αλλιώς, κινηματογράφο εννοούμε, που τα δύσκολα αυτά χρόνια και εκεί τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Δεν είναι εύκολα γενικώς για να κάνουμε μια ταινία σήμερα. Αλλά παρόλα αυτά, η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε όμορφα πραγματάκια και με πάρα πολύ λίγα λεπτά. Έχουμε μιλήσει και σε παλιότερες εκπομπές για κάποια πράγματα, τα επαναλάβω για να μπορέσουμε να έχουμε μια συνέχεια. Σήμερα θα επικεντρωθούμε στο σενάριο. Λοιπόν, καταρχήν, καταφύγετε στη σελίδα μας που γράφει εγχειρίδιο, έχει αρκετές πληροφορίες που πιθανώς να σας είναι χρήσιμες. Μπορείτε να μάθετε καλά το εγχειρίδιο χρήσης της κάμεράς σας ή του υπολογιστή σας για να δείτε τι δυνατότητες έχετε μέσα με αυτό το εργαλείο να κάνετε ό,τι μπορείτε. Είπαμε ότι η κάμερα όταν τραβούμε, όταν κινηματογραφούμε, βιντεοσκοπούμε καλύτερα, είναι επέκταση του σώματός μας, έτσι, που σημαίνει ότι προσπαθούμε πάντοτε, όταν την κρατάμε στο χέρι, να είμαστε όσο γίνεται πιο σταθεροί, μόνο που οι κάμερες διαθέτουν αντικραδασμικό μηχανισμό, αλλά όσο πιο σταθεροί είμαστε εμείς στη λήψη, τόσο πιο καλή θα είναι η εικόνα του. Είπαμε για το ότι μπορούμε να πάρουμε την κάμερα, να βγούμε έξω και να ψάξουμε να βρούμε θέματα, να καταγράψουμε και στη συνέχεια να δημιουργήσουμε ένα σεναριάκι εκ των υστέρων στο μοντάζ. Το καλύτερο είναι βεβαίως να ξέρουμε τι πάμε να κάνουμε, τι πάμε να βρούμε, πώς θα το ψάξουμε, πώς θα το ερευνήσουμε. Αυτό λέγεται σενάριο. Σενάριο έχουν ακόμα και τα ντοκιμαντέρ, ακόμα και όταν γίνονται εκ των υστέρων. Έχουμε δει ταινίες τέτοιες και έχουμε μιλήσει γι' αυτό, θα ξαναμιλήσουμε όμως. Γι' αυτό που δεν έχουμε μιλήσει είναι το πώς γράφουμε ένα σενάριο που έχει μια ιστορία, έχει μια αφήγηση, έτσι. Είτε πρόκειται για μια ταινία που θέλουμε να κάνουμε με ηθοποιούς, είτε για μια ταινία που θέλουμε να φτιάξουμε με animation στον υπολογιστή μας. Έτσι κι αλλιώς, μια ιστορία πρέπει να την έχουμε γραμμένη. Να ξαναπούμε ότι ο κινηματογράφος είναι κατεξοχήν τέχνη της αφήγησης, να λέει παραμύθια, ξέρει να αφηγείται ιστορίες. Ή τουλάχιστον προσπαθεί να αφηγηθεί ιστορίες με εικόνες. Κάτι που κάνουν και τα κόμιξ. Έχουμε ξαναπεί ότι η λογική της συγγραφής ενός κόμιξ, του σχεδιασμού ενός κόμιξ, είναι ένα στάδιο πριν από το να
προχωρήσουμε σε ένα γύρισμα. Δηλαδή το σενάριό μας πολλές φορές το ζωγραφίζουμε και όλα σε καρεδάκια το τι ακριβώς θα βλέπει η μηχανή όταν θα πάμε για να το γυρίσουμε. Όπως και να έχει, υπάρχει μια διαδικασία που αναγκαστικά πρέπει να αντιρρήσουμε, αλλιώς θα χαθούμε μέσα στις σκέψεις μας, μέσα στις εικόνες που θα έχουμε μπροστά μας και δεν θα είμαστε και έτοιμοι να κάνουμε ό,τι πρέπει. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν? Είπαμε, πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε μια κεντρική ιδέα. Τι καταγράφουμε, τι θέλουμε να κάνουμε? Να μιλήσουμε για την οικολογία, για το μόλις του περιβάλλοντος. Παράδειγμα, πώς θα μιλήσουμε για τη μόλις του περιβάλλοντος? Να βάλουμε κάποιους ανθρώπους, κάποια ομάδα να φροντίζουν τη φύση, να καλλιεργούν δέντρα, να καθαρίζουν τις θάλασσες. Επινοούμε ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, το γράφουμε και αυτό. Πώς θα το δείξουμε, ποιοι θα παίξουν, ποιοι χαρακτήρες θα ενσαρκώσουν τα φαντάσματά μας, αυτά που έχουμε στο μυαλό μας, έτσι, τους ήρωές μας. Σαν από την αρχή, λοιπόν. Είπαμε ότι παίρνουμε ένα χαρτί, το χωρίζουμε στα δύο, αριστερά και δεξιά. Στη μία κολόνα, στο ένα μέρος, γράφουμε τι βλέπουμε και στο άλλο μέρος γράφουμε τι ακούμε. Το σενάριο, να ξαναπούμε, ότι δεν είναι λογοτεχνικό έργο. Δεν μας ενδιαφέρει να γράψουμε ένα κείμενο με καλλιλογικά στοιχεία, με ωραίες φανταστικές εικόνες. Το σενάριο είναι ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να είναι χρήσιμο για όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν για να κάνουν μια ταινία. Που σημαίνει τι? Όταν γράφουμε λοιπόν, πρέπει να έχουμε το νου μας πάντα στο τι βλέπουμε, τι βλέπει η κάμερα. Δηλαδή, ο ηθοποιός σε ποιο χώρο είναι καταρχήν? Θα είναι μέρα, θα είναι νύχτα, το γράφουμε. Τι φοράει? Φοράει η κυρία ένα κόκκινο ταγέρ. Γιατί για κάποιο λόγο έχουμε επινοήσει, θέλουμε να είναι κόκκινο ταγέρ ή πράσινο. Είναι στεναχωρημένη. Δεν αρκεί. Πρέπει κάπου να του δώσουμε τη βάση ο ηθοποιός να γνωρίζει πώς θα το βγάλει αυτό το στεναχωρημένος. Βεβαίως εδώ πέρα προηγούνται πρόβες, προηγείται η διδασκαλία του σκηνοθέτη, το πώς θα το πετύχει, έτσι. Στο σενάριο λοιπόν γράφουμε ό,τι είναι δυνατόν περισσότερο που να είναι χρήσιμο για τον σκηνοθέτη, για τον οπερατέρ, για τον διευθυντή φωτογραφίας. Δεν έχουμε μιλήσει για τις ειδικότητες, αλλά αντιλαμβάνεστε τι είναι αυτό που λέω. Ακόμη και για το μακιγιάρ, πώς θα μακιγιάρει. Το πώς θα φωτιστεί ένας ήρωας μέσα στην ταινία μας έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Το πώς θα νιώσει δεν είναι κάτι που μπορούμε να το περιγράψουμε, αλλά μπορούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να το νιώσει ως ηθοποιός. Θα επεκταθούμε περισσότερο σε λίγο γι' αυτό. Γράφουμε λοιπόν στα δύο μέρη της σελίδας μας με τη λογική που είπαμε και άλλη φορά, ότι ο κινηματογράφος είναι αυτό που βλέπουμε και αυτό που ακούμε. Και στην πραγματική μας ζωή, ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει καθημερινά είναι αυτό που βλέπουμε και αυτό που ακούμε. Μπορεί να βλέπουμε μια πολύ ωραία κοπέλα, ένα πολύ ωραίο ζευγάρι στον δρόμο, αλλά να ακούμε μια μηχανή που περνάει δίπλα μας με εκοφαντικό θόρυβο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εάν θέλουμε εμείς να το κάνουμε αυτή την ταινία, θα πρέπει να έχουμε κάποιο λόγο που το κάνουμε, έτσι. Μπορεί αυτή η μηχανή που περνάει να ενοχλεί το ζευγάρι που είναι αγκαλιά και φιλέται σε μια γωνιά. Εντάξει. Μπορεί να είναι. Πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε κάποιο λόγο για να βάλουμε ένα στοιχείο μέσα στην εικόνα μας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε μελετήσει πάρα πολύ καλά τι θέλουμε να πούμε. Αφού γράψουμε λοιπόν την κεντρική μας ιδέα, την περίληψη της ιστορίας μας, περνάμε στην αναλυτική γραφή. Δηλαδή, σκηνή προς σκηνή. Μία σκηνή είναι ό,τι γυρίζεται, ό,τι φαίνεται μέσα σε συγκεκριμένο χώρο και σε συγκεκριμένη ώρα. Δηλαδή, είμαστε εσωτερικό, ημέρα, σαλόνι, σπιτιού. Αυτό είναι μια σκηνή. Ό,τι και να γίνει εκεί μέσα, είναι μια σκηνή. Εάν από το δωμάτιο αυτό σηκωθεί ένας άνθρωπος και πάει στην κουζίνα, έχουμε μια δεύτερη σκηνή που λέγεται εσωτερικό, ημέρα ή απόγευμα ή βράδυ, ανάλογα, έτσι. Στην κουζίνα ο Γιώργος ή η Μαρία. Άλλος χώρος, άλλη σκηνή. Έχουν πολύ μεγάλη σημασία οι χαρακτήρες μας, οι ήρωες. Πώς χτίζουμε ήρωες? Πριν περάσουμε σε αυτό, θα πρότεινα να δούμε ένα φιλμάκι, για να μην σας ζαλίζω και με το πολύ μπλα μπλα.
που έχει φτιάξει μια ομάδα μικρών παιδιών του Αριστοτέλειου Κολεγίου της Θεσσαλονίκης, παιδιά του Δημοτικού, πάνω στον προβληματισμό τους το πώς να μιλήσουν για το περιβάλλον, για την καταστροφή που υφίστανεθα. Ήταν δύο οι δάσκαλοι που επιβλέπανε. Προσπαθήσαν να συνθέσουν 7 παραμύθια, να τα κάνουν ένα, και έτσι είχαμε το αποτέλεσμα του «Λύκε, Λύκε, είσαι εδώ». Ας πάμε να το δούμε και τα λέμε και πάλι μετά. Μια φορά και έναν καιρό, στον πλανήτη Γη, οι κάτοι είχαν ένα μεγάλο πρόβλημα. Ο πλανήτης τους, μαζί και ήδη, κινδύνευαν να αφανιστούν. Κάποιοι μιλούσαν για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, άλλοι για την υπερθέρμανση του πλανήτη, κλιματικές αλλαγές, φτώχεια, αρρώστιες, δυστυχία. Έπρεπε λοιπόν οι κάτοικοι να δράσουν αποτελεσματικά. Συστάθηκε μια επιτροπή που αποστολή τους είχαν να σταματήσουν την καταστροφή του πλανήτη. Ο εχθρός ήταν πολύπλευρος και το κωδικό όνομα αυτού Λύκος. Λύκος ξαναγύρισε. Πρέπει να τους ειδοποιήσω όλους. Τι θα κάνουμε τώρα, κύριε Κούνελα? Αυτή τη φορά θα παραδοθώ χωρίς αντίσταση. Πώς θα τα βγάλουν πέρα τα μικρά μου? Τα 7 κατσίσια είναι εδώ, ενωμένα για καλό. Το πρόβλημα θα λύσουμε, το Λύκος θα νικήσουμε. Μαμά, έχω μια ιδέα. Μόλις μας πλησιάσει ο Λύκος, θα του ρίξω τη μαγική φαγκαρόσκανη που φυλάει η γιαγιά μας. Και αμέσως θα μεταμορφωθεί σε καλό καρδολίκο και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Μα τι είναι αυτή η σκόνη? Είναι μια μαγική σκόνη μαζεμένη από 13 δάκρυα του φεγγαριού και ευλογημένη από λόγια αγάπης της πουλής και του αυγερινού. Και τα κάνει όλα στα φτερά και όμορφα. Κράτα την σαν φυλαχτό. Το πασπαλίζεις λιγάκι και όλα φτιάχνονται. Μα πώς αφελείς είστε που νομίζετε ότι με λίγα κόλπα και μαγικά θα νικήσετε το κακό? Μα πού είναι οι άλλοι, γιατί αργούν? Έχετε γεια, αδέρφια μου, έχετε γεια. Τη λύπη κρύβουμε βάθια μες στην καρδιά. Και τραγουδάμε όλα μαζί για να ξεχάσουμε τον πόνο μας που το ένα το άλλο τώρα θα χάσουμε. Εγώ λέω να αφήσουμε τα τραγούδια για να σκεφτούμε σοβαρά πώς θα πολεμήσουμε τον κακό Λύκο. Τι θα λέγατε να φτιάξουμε μεγάλο στιάχτο με άχυρα? Να, με αυτό εδώ. Γιατί, για να βάλει τα γέλια, μα τι νομίζεις, με ένα χειρένιο μαραφέτη θα τρομάξει ο Λύκος? Αδέρφια, πιάσε την κουβέντα τώρα. Άντε, πάμε στον κύριο Κούνελη. Μάτης μάνας μου το γάλα, ρούπι δεν έχω κάνει στάλα.
Να πέρσι εδώ στο ποταμάκι, σε έπιασα, μου είπε αυτής. Κλέφτησα τη Μωρισής. Έτος όμως είμαι πιο μεγάλος, θα του δώσω μια να έτσι. Και εδώ στο ποτάμι το δροσερό, με την κοιλιά του γεμάτη νερό, ο θάνατος θα βρει και έτσι θα αφανιστεί. Αχ, βρε Αρνάκη μου, σιγά μην έχεις εσύ τη δύναμη να το βάλεις με αυτό το τέρας. Δεν θα σε ακούσω αυτή τη φορά, παππού. Θα τον κυνηγήσω το λίγο και θα τον σκοτώσω. Μόνο έτσι θα απαλλαγούμε από αυτό. Γιατί καλή. Ηρέμησε, παιδί μου. Πού είδες ένα μικρό παιδί το μεγάλο θεριό να πυροβολεί? Δεν λύνονται όλα με τον πόλεμο. Έλα κι εσύ μαζί μας, Αρνάκη. Έχουμε μια μάζοξη να προκάνουμε. Καλησπέρα, γιαγιά. Σου φέρνω κρουασάν με κρέμα. Τα αγαπημένα σου. Πάρε. Μα γιαγιά, γιατί έχεις τόσο μεγάλα μάτια και τόσο μεγάλο στόμα? Μην είσαι ο λυκός. Εσύ ο άθλιος. Έφαγες τη γιαγιά μου? Και να φανταστείς ότι σου δώσα και κρουασάν. Γιαγιά, θα σε βγάλω από εκεί μέσα. Εγώ είμαι παιδί μου, μα γιατί ήρθες από το δάσος? Δεν σου είπα να έρχεσαι από το χωράφι? Ξέρω, ξέρω, είναι ο λύκος. Μην κουράζεσαι, γιαγιά, το ξέρω το παραμύθι. Άσε που άμα το συναντήσω, θα του δώσω από τα σπιτικά μου κρουασάν και για να το γλυκάνω. Και όλα με λιγάλα. Αχ, μικρή μου, μα ο λύκος έχει καρδιά σαν πέτρα. Δεν γλυκαίνει η ψυχή του. Βοήθα τώρα να μαζέψουμε. Έχουμε δρόμο. Όλοι. Πόσο καιρό έχουμε να βρεθούμε όλοι μαζί? Με τις δουλειές χαθήκαμε. Ας είναι καλά ο λύκος. Λοιπόν, στην υγειά μας! Στην υγειά μας! Λύκε, δεν σε φοβόμαστε πια. Τώρα βέβαια, αν πεινάς, μπορείς να δειπνήσεις μαζί μας. Αν μας υποσχεθείς ότι θα είσαι καλός λύκος και θα μας διηγηθείς ιστορίες με καλούς λύκους. Έτσι λοιπόν, τη μέρα εκείνη, γύρω από ένα τραπέζι με όλα τα καλά, ο Λύκας ξαναγύρισε και έφαγε ζαρζαβατικά. Ο εχθρός αντιμετωπίστηκε. Οι κάτοικοι, με μόνο όπλο, τις αγνές καρδιές τους, κατάφεραν να επαναφέρουν την ευτυχία στον πλανήτη. Ο μικρός πλανήτης γη σώθηκε. Αποστολή Λύκος εξετελέστηκε. Λύκε, Λύκε, είσαι εδώ! Και διώξτε. Εδώ είμαστε και πάλι, λοιπόν. Ο Λύκος είναι εδώ. Πονηρές ημέρες. Δεν ξέρω. Η ταινία που είδαμε είναι στο διαγωνιστικό τμήμα. Δεν είμαστε εδώ για να σχολιάσουμε βεβαίως, ούτε να κρίνουμε τις δουλειές σας. Όλες οι δουλειές είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Το ποιος είναι ο καλύτερος, δεν ξέρω αν έχει τόση σημασία. Σημασία έχει να είμαστε καλύτεροι από εμάς. Να γινόμαστε όλο καλύτεροι. Αν είμαστε καλύτεροι ή χειρότεροι από τους άλλους, δεν νομίζω πως απασχολεί κανέναν. Ξανά στο σενάριό μας, λοιπόν. Όταν ξεκινάμε να γράψουμε ένα σενάριο, πέρα από αυτά που είπαμε, πρέπει να δημιουργήσουμε και ένα περιβάλλον, θα πρότεινα. Δηλαδή, αν θέλουμε να γράψουμε μια πειρατική ιστορία, λέμε, έτσι, για να είναι έντονο το παράδειγμα, καλά είναι στο γραφείο μας εκεί να έχουμε, να βάλουμε μια καραβέλα, ένα κιάλι από εκείνα που χρησιμοποιούσαν οι πειρατές, έτσι, να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον το οποίο θα μας βάλει μέσα στο πνεύμα αυτού που θέλουμε να αφηγηθούμε.
Ένας μοναδικός, όχι βασικός απλώς, τρόπος για να ξέρουμε πώς θα περιγράψουμε κάτι, είτε κατάσταση, είτε περιβάλλον, είτε χαρακτήρες, είναι να παρατηρήσουμε πώς συμβαίνει στην πραγματικότητα. Κάτι που κάνουν βέβαια και όλοι οι συγγραφείς. Παρατηρούμε τον κόσμο και καταγράφουμε, μεταφέρουμε μέσα από τη δική μας υποκειμενικότητα. Άρα λοιπόν το σινεμά καταγράφει μεν μια πραγματικότητα αληθινή, αλλά με τα δικά μας μάτια πάντα. Έτσι κι αλλιώς και αυτή είναι η ζωή, νομίζω. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε με σχετική σιγουριά ότι ο κινηματογράφος προσομοιώνει σχεδόν απόλυτα την πραγματικότητα όπως τη ζει ο καθένας. Λοιπόν, δημιουργούμε ένα περιβάλλον. Δεύτερο, ψάχνουμε να βρούμε τους χαρακτήρες τους οποίους παίζουν μέσα στο έργο μας, πώς φέρονται. Τους ψάχνουμε έξω, στην πραγματικότητα. Θέλουμε την ιστορία ενός μπάρμαν. Δεν αρκεί να βάλουμε έναν άνθρωπο πίσω από ένα μπαρ να κάνει τον μπάρμαν και να σερβίρει ποτά. Γιατί? Πώς θα του διδάξουμε, πώς θα του πούμε τι να παίξει, πώς θα βγάλει το συναίσθημά του. Πρέπει να προσδιορίσουμε πρώτα το ποιο, τι άνθρωπος είναι αυτός, πώς ντύνεται. Ακόμα να μην σας πω και αυτά που δεν φαίνονται στην ταινία είναι χρήσιμα ως πληροφορίες. Δηλαδή, το ακόμα και τι εσώρουχα φοράει. Ο ηθοποιός μας, αν θα φοράει ένα απλό μποξεράκι, θα νιώσει με ένα κάποιο τρόπο. Αν φοράει ένα μποξεράκι με φραουλίτσες, εμείς δεν το βλέπουμε ως θεατές. Αλλά ο ίδιος ο ηθοποιός μας, εκείνη τη στιγμή που φοράει το μποξεράκι με τις φραουλίτσες, κάπως νιώθει. Λοιπόν, το βοηθάει και στην ερμηνεία του. Αυτά είναι μικρά tips τα οποία θα πούμε, θα λέμε διάφορα τέτοια. Αλλά είναι πολύ βασικό να παρατηρούμε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Παρατηρώντας, αντιλαμβανόμαστε καλύτερα και τον κόσμο, αντιλαμβανόμαστε καλύτερα και εμάς. Αποκτούμε μια άλλη είδους, μια άλλη ποιότητα μιας διαλεκτικής σχέσης με το αυτό που ζούμε. Και ο κινηματογράφος είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέσο για να το κοινοποιήσουμε και με τους ανθρώπους που θα θέλαμε να μοιραστούμε τις αισθήσεις μας. Να πάρουμε ένα παράδειγμα, έστω ότι θέλουμε να γράψουμε ένα σενάριο για τις ανθρώπινες σχέσεις, έτσι πολύ απλό, πολύ καθημερινό. Έχουμε ένα μικρό καρτούν, το οποίο θα δούμε, που μιλάει για ένα ζευγάρι. Λέγεται «Ξεκούραση μετά τη δουλειά». Αυτό δέστε το μαζί με τη γυναίκα σας. Και τα ξαναλέμε. Ja? Was machst du da? Nichts. Nichts? Wieso nichts? Ich mache nichts. Gar nichts? Nein. Überhaupt nichts? Nein, ich sitze hier. Du sitzt da? Ja. Aber irgendwas machst du doch. Nein. Denkst du irgendwas? Nichts Besonderes. Es könnte ja nicht schaden, wenn du mal etwas spazieren gingest. Nein, nein. Ich bringe dir deinen Mantel. Nein, danke. Aber es ist zu kalt ohne Mantel. Ich gehe ja nicht spazieren. Aber eben wolltest du doch noch. Nein, du wolltest, dass ich spazieren gehe. Ich? Mir ist es doch völlig egal, ob du spazieren gehst. Gut. Ich meine nur, es könnte dir nicht schaden, wenn du mal spazieren gehen würdest. Nein, schaden könnte es nicht. Also was willst du denn nun? Ich möchte hier sitzen. Du kannst ein ja wahnsinnig machen. Ach. Erst willst du spazieren gehen, dann wieder nicht. Dann soll ich deinen Mantel holen, dann wieder nicht. Was denn nun? Ich möchte hier sitzen. Und jetzt möchtest du plötzlich da sitzen? Gar nicht plötzlich. Ich wollte immer nur hier sitzen. Sitzen? Ich möchte hier sitzen und mich entspannen. Wenn du dich wirklich entspannen wolltest, würdest du nicht dauernd auf mich einreden. Ich sag ja nichts mehr. Jetzt hättest du doch mal Zeit, irgendwas zu tun, was dir Spaß macht. Ja.
Liest du was? Im Moment nicht. Dann lies doch mal was. Nachher. Nachher vielleicht. Hol dir doch die Illustrierten. Ich möchte erst noch etwas hier sitzen. Soll ich sie dir holen? Nein, nein, vielen Dank. Will der Herr sich auch noch bedienen lassen, was? Ich renne den ganzen Tag hin und her. Du könntest wohl einmal aufstehen und dir die Illustrierten holen. Ich möchte jetzt nicht lesen. Mal möchtest du lesen, mal nicht. Ich möchte einfach hier sitzen. Du kannst doch tun, was dir Spaß macht. Das tue ich ja. Dann quengel doch nicht dauernd so rum. Hermann? Bist du taub? Nein, nein. Du tust eben nicht, was dir Spaß macht. Stattdessen sitzt du da. Ich sitze hier, weil es mir Spaß macht. Sei doch nicht gleich so aggressiv. Ich bin doch nicht aggressiv. Warum schreist du mich dann so an? Ich schreie dich nicht an! Ξεκουράζονται οι άνθρωποι. Γνώριμες σκηνές σε πάρα πολλούς από εμάς, είτε στους γάμους, είτε στις σχέσεις μας. Εντάξει, χιουμοριστικά βεβαίως ρίξαμε την ευθύνη στη γυναίκα. Συμβαίνει και ανάποδα. Ένας μεγάλος σχεδιαστής που μας έδωσε αυτό το έργο, βεβαίως δεν διαγωνίζεται, ήταν ένα απλό δείγμα. Για να μιλήσουμε για τους χαρακτήρες, για τους ήρωες. Λοιπόν, πριν αρχίσουμε ακόμα να αφηγούμαστε και να τεμαχίζουμε σε σκηνές την ιστορία μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό, είπαμε, οι ήρωες. Λοιπόν, πρέπει να χτίσουμε τους ήρωές μας. Είναι πολλές φορές, και ιδιαίτερα στην τηλεόραση συμβαίνει, στα σίριαλ, περνάνε δεκάδες επεισόδια, το ένα πάνω στο άλλο, κάθε εβδομάδα, δηλαδή κάποια στιγμή δεν έχεις τι να πεις. Δεν μπορεί να επινοείς συνέχεια καινούργιες ιστορίες. Πρέπει να βρεις έναν τρόπο, κάτι να σε οδηγεί. Αυτός ο τρόπος είναι πολύ απλός. Ισχύει και για τους κομίστες, ισχύει και για τους γελιογράφους και βεβαίως και για τους σεναριογράφους. Ποιος? Δημιουργούμε έναν ήρωα, άσχετα από την ιστορία που θέλουμε να πούμε, έτσι όπως τον φαντασιωνόμαστε ή όπως τον παρατηρούμε στην πραγματικότητα. Τον περιγράφουμε με όσο δυνατόν αναλυτικότερο τρόπο. Πώς φέρεται, πώς τρώει, πώς κοιμάται, πώς δίνεται. Πέρα από τι θα δείξουμε, όπως είπαμε πριν, ακόμη και τα εσώρουχα έχουν μεγάλη σημασία. Μια φορά είχα, από δικό μου θέμα, σε μια ταινία, είχα βάλει τον ηθοποιό να φορέσει στριγκάκι γυναικείο. Καταλαβαίνετε, όταν ένας άντρας φοράει ένα στριγκ, ο θεατής δεν το βλέπει. Αλλά πώς μπορεί να νιώθει ένας ηθοποιός, ο οποίος φορώντας ένα στριγκ, καλείται να ερμηνεύσει κάτι. Βεβαίως ήταν ένα αρκετά σημαντικό κομμάτι που τον βοηθούσε να ερμηνεύσει αυτό που έπρεπε να κάνει. Λοιπόν, χτίζοντας το χαρακτήρα μας, παρατηρούμε τους ανθρώπους. Επιλέγουμε τα στοιχεία που μας αρέσουν ή που μας είναι χρήσιμα από αυτό που παρατηρούμε. Τα δίνουμε πάνω σε αυτή τη φανταστική φιγούρα που έχουμε κατά νου. Ο Μπόστ, αν τον θυμάστε, ένας παλιός μεγάλος κιτσογράφος, είχε επινοήσει την Δραχμούλα. Ήταν μια κακομοίρα πιτσιρίκα τότε, άλλα χρόνια. Πολλοί γελιογράφοι ξεκινάνε έτσι, δημιουργούν έναν ήρωα και ο ήρωας τους οδηγεί πλέον. Όταν έχουμε τον ήρωά μας χαρακτηρισμένο έτσι όπως τον έχουμε ολοκληρώσει, μπορούμε να τον μπλέξουμε σε περιπέτειες. Ο ίδιος ο ήρωας ή οι ήρωες μας οδηγούν στην ιστορία τους. Είναι μαγικό, αλλά για δοκιμάστε το. Όσο καλύτερα περιγράψουμε, τόσο πιο εύκολα θα αναπτύξουμε την ιστορία μας και θα βοηθήσουμε τους τοπίους μας στην ερμηνεία τους. Δημιουργούμε λοιπόν περιβάλλον, γράφουμε την περίληψη, χτίζουμε τους χαρακτήρες ψάχνοντάς τους στο περιβάλλον μας. Πολλές φορές χρήσιμο είναι να μπαίνουμε εμείς στη θέση των ηρώων μας. Δηλαδή, δεν είναι κακό να κάνουμε μερικές βραδιές ως μπάρμαν, αν θέλουμε να κατανοήσουμε το πώς θα λειτουργήσει ένας μπάρμαν. Πέρα από τι θα λέει η ιστορία μας, ως χαρακτήρας, ως συμπεριφορά. Λοιπόν, ας το δοκιμάσουμε.
Ένας συνάδελφος ήθελε να κάνει ένα ρόλο. Κάποια στιγμή είχε ντυθεί παπάς και είχε βγει τον φώτον, το κουβαδάκι και άγιαζε τα σπίτια. Κανείς δεν ήξερε ότι δεν είναι παπάς. Παρ' όλα αυτά, αυτός την πήρε την εμπειρία, του ήταν χρήσιμη. Δεν ξέρω τι την έκανε ακριβώς. Λοιπόν, εκθέτουμε τον εαυτό μας. Αυτό χρειάζεται ένας άλλου είδους άσκηση. Βεβαίως, έτσι, το πώς επιτρέπουμε να τσαλακωθούμε, πώς επιτρέπουμε να αυτοσαρκαστούμε. Αλλά αν δεν αυτοσαρκαστούμε, δεν θα σαρκάσουμε ποτέ κανέναν. Λοιπόν, βλέπουμε ότι η δημιουργία των ιστοριών μας για τον κινηματογράφο, και όχι μόνο, βοηθάει και εμάς να πηγαίνουμε λίγο πιο μπροστά. Αυτό είναι που είχα πει και μια άλλη φορά, ότι τελικά ο κινηματογράφος δεν είναι μόνο να κάνει σινεμά, είναι ένας τρόπος ζωής. Ένας τρόπος να σκέφτεσαι, και αν είσαι τρελαμένος, τελικά μένεις αυτό και συνήθως πεινάς, γιατί είναι μια δουλειά που δεν έχει χρήματα. Κυρίως. Αντιθέτως, απαιτεί. Ξαναλέμε λοιπόν ότι μπορούμε να κάνουμε φθηνές ταινίες με σχετικά εύκολο τρόπο, εάν έχουμε το μεράκι, να κάτσουμε, να ψάξουμε, να διασκεδάσουμε με το μέσο το οποίο μας διατίθεται μέσα από την τεχνολογία, όπως είπαμε κλπ. Η μουσική έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το πώς επενδύεται. Πολλές φορές ερμηνεύει τα συναισθήματα του ήρωα ή συναισθήματα που θέλει η ταινία, εμείς δηλαδή, να υποβάλουμε στο θεατή μας. Μια μουσική έντονη, τρόμο, θα του δημιουργήσει το συναίσθημα του τρόμου παράλληλα με αυτό που βλέπει. Κάντε ένα πείραμα. Δέστε ένα σύριαλ στην τηλεόραση, με κλειστή την τηλεόραση, με κλειστό τον ήχο της τηλεόρασης και μετά ακούστε μόνο τον ήχο χωρίς την εικόνα της τηλεόρασης και μετά δέστε το και πάλι μαζί. Παίξτε και αυτό. Είναι διασκεδαστικό. Ξανά. Λοιπόν, με απλά λόγια, γράφουμε ό,τι θέλουμε να φαίνεται στην εικόνα μας. Για να ξέρουμε τι θέλουμε να φαίνεται στην εικόνα μας, ψάχνουμε καλά να το περιγράψουμε καταρχήν μέσα στο κεφάλι μας και μετά στην πένα μας. Περιγράφουμε με όση περισσότερη ακρίβεια γίνεται αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Ξαναλέω λοιπόν, όταν είναι για ντοκιμαντέρ, δεν μπορούμε να καταγράψουμε με κάθε λεπτομέρεια αυτό που πρόκειται να τραβήξουμε, αλλά μπορούμε να ξέρουμε πολύ καλά τι θα ρωτήσουμε στον άνθρωπο που θα πάμε. Ακόμα καλύτερα, αν πρόκειται για προσωπογραφία, να ζήσουμε και μαζί του κάποιες ημέρες. Δεν έχουν πια τόσο σημασία οι ερωτήσεις, όσο η επικοινωνία που αποκτάται με αυτόν τον άνθρωπο, τον οποίο καταγράφουμε και θα μιλήσει για τον εαυτό του. Αν πρόκειται για γεγονότα, είναι μια άλλη δουλειά αυτή, την οποία δίνουμε πλεονέκτημα στο γεγονός που έχουμε μπροστά μας, παρά στο αν η κάμερα θα κουνιέται ή δεν θα κουνιέται. Χώρια που πολλές φορές η κίνηση της κάμερας, αυτή η ταραχή, δημιουργεί και τα αντίστοιχα συναισθήματα και στο θεατή. Πολλές φορές θα δείτε και σε ταινίες που αφηγούνται απλές ιστορίες, η κάμερα για κάποιο λόγο είναι στο χέρι ή και επί τούτου βλέπετε ότι κουνιέται, υπονοώντας ότι είναι το βλέμμα αυτού που βλέπει, αυτό που εξελίσσεται μπροστά μας. Πάμε στο ευκολότερο κομμάτι όμως από που αρχίσαμε. Είδαμε προηγουμένως ένα ζευγάρι έτσι, με ένα χιουμοριστικό τρόπο την καθημερινότητά του. Πολλές φορές, ενώ κάνουμε κινηματογράφο και είπα ό,τι είπα, το θέμα και η ταινία έχει ενδιαφέρον απλώς επειδή ο λόγος που αναπτύσσεται έχει πολύ ενδιαφέρον. Αλλά για να ποντάρουμε στο λόγο, θα πρέπει ο λόγος να είναι πολύ καλά μελετημένος, οπωσδήποτε να είναι μελετημένοι οι χαρακτήρες τους οποίους θέλουμε να παρουσιάσουμε, έτσι. Και στη συνέχεια πρέπει να δημιουργήσουμε, ξαναλέω, το περιβάλλον στους ηθοποιούς μας πια και το πώς θα εμπνεύσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που ερμηνεύουν κάτι αυτό που θέλουμε και εμείς να πούμε σε εσάς μέσα από την ερμηνεία αυτών των ανθρώπων, αυτό που λέμε διδασκαλία ηθοποιού. Όλα αυτά είναι λιγάκι πρόχειρα και αποσπασματικά, όπως τα λέμε εδώ πέρα αυτή την ώρα. Να θυμίσω ότι εδώ στο Zoogla.gr εγκαινιάσαμε ήδη ένα τμήμα, το κάνω σινεμά, σινεμά για όλους, σεμιναριακού επίπεδου, όπου μέσα σε 24 ώρες πιο πρακτικά, πιο βιωματικά μπορούμε να αποκτήσουμε μια καλύτερη επαφή με το αντικείμενο μας, έτσι, ζωντανά. Μπορείτε να μας τηλεφωνείτε, τα τμήματα δημιουργούνται μόλις συμπληρωθούν τα 15 άτομα,
Υπάρχουν για ενήλικες και για παιδιά. Επίσης υπάρχει δυνατότητα να συντονιστούμε με ομάδες, με συλλόγους που ενδιαφέρονται να συνεργαστούμε σε ένα τέτοιο επίπεδο. Αυτό αφορά καταρχήν την Αθήνα, πιλωτικά ξεκινάμε από εδώ. Θέλουμε να επεκταθούμε σε όλη την Ελλάδα. Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας, θα δούμε πώς μπορεί να γίνει. Θα γίνει. Λοιπόν, πάμε να δούμε μία ακόμη ταινία, το All Star Breakfast, η οποία είναι επίσης διαγωνιστική και είναι επίσης ταινία χαρακτήρων. Ποντάρει στο λόγο, στο διάλογο. Και αδέστε το μαζί με τον άντρα σας. Πάμε να δούμε την ταινία. Θες μπάνιο? Κοίτα που είχε το εξώφυλλο. Στο περιοδικό? Ναι. Έλα ρε. Τι 10 ρε μαλάκα, 5 δεν έχουμε πει. Το παίζετε ρε φίλε, ομαδικός. Τέλος πάντων, τρώω κάτι και έρχομαι. Έλα. Τι έγινε? Μαλακίες με το στούντιο. Άλλαξε πάλι ώρα, πρέπει να φύγω. Μα σήμερα θα πηγαίναμε για ψώνια. Τι να κάνω? Τι να κάνεις? Κάνε μπάνιο. Φέρε μου τη μερέντα. Αμάν! Πάω να κάνω μπάνιο. Θα φτιάξεις καφέ? Κάθε μέρα εγώ φτιάχνω. Τώρα τις βλέπω. Πολύ καλές έχουν βγει. Λίγο φτιάξιμο θέλουν και θα είναι έτοιμες. Mm-hmm. Ναι, σίγουρα θα το προλάβουμε. Πότε είναι το deadline? Mm-hmm. Okay. Ναι. Θα σου στείλω τα δείγματα τώρα για τις αφίσες και θα τα πούμε στο γραφείο. Okay. Καφέ. Να πας να γαμηθείς. Τι θες να κάνω? Ξέρεις πόσα λεφτά δίνουμε στο στούντιο. Θες να πάρω την μπάλα τους που θα κυρώσουμε? Πάμε αύριο για ψώνια. Αύριο έχω φωτογράφηση. Πάμε μεθαύριο. Και μεθαύριο. Φεύγω για το τρίμερο για το ξενοδοχείο στην Άξο. Πάμε Δευτέρα, πώς κάνεις έτσι? Και άντι γίνεται στον κόσμο. Συλλάβανε τους τύπους που μοιράζαν τις ίδιες τους άστεγους. Δεν είναι τα ψώνια το θέμα και το ξέρεις. Και ποιο είναι το θέμα? Ούτε στην απονομή δεν ήρθες. Ένα μήνα πριν έχω κλεισμένο live. Τελευταία εβδομάδα μου λες για το βράδυ και την απονομή. Τι θες να σου πω κι εγώ δηλαδή, ότι δεν ήρθες στο live? Εγώ στα live έρχομαι.
και φωτογραφίες βγάζω. Και ό,τι καλές φωτογραφίες έχετε, δικές μου είναι. Ποια ήταν η τελευταία φορά που είστε σε live? Ποια ήταν η τελευταία φορά που βγήκαμε έξω μαζί? Που κάναμε μια βόλτα, που πήγαμε ένα σινεμά? Δεν σου έχω πει να μην καπνίσεις όταν τρώμε? Τι κάνεις απόψε? Ο κανονής να βγούμε έξω να φάμε. Μπα, απόψε δεν μπορώ. Θα πάω με τη Στέλλα σε μία έκθεση. Σήμερα, δεν μπορείς να τα ακυρώσεις? Όχι. Εσύ πότε ακύρωσες κάτι για μας? Πρωινό θα φας? Ξέρεις να σήμερα. Τετάρτη. Εκτός από Τετάρτη. Έλα ρε. Φίλε, δεν παίζει να έρθω. Βγήκα έξω το πρωί, δεν νιώθω καλά. Περάστε ό,τι μπορείτε μόνοι σας, τα λέμε από αύριο. Έλα, γεια. Λοιπόν. Τι λοιπόν? Λοιπόν, πάμε για ψώνια. Πάμε. Αλλά μετά θα πάω εκεί που έχω κανονίσει με τη Στέλλα. Τι έχεις πάθει σήμερα? Τι κάνεις? Σήμερα έχουμε επέτειο. Αυτά. Μην διαβάζετε τα κινητά των συντρόφων σας. Επικίνδυνη κίνηση. Αν μου επιτρέπετε, σε κινηματογραφική εκπομπή να κάνω και τέτοιου είδους συμβουλές. Με χιούμορ. Χαρακτήρες λοιπόν. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι του να αφηγηθούμε μια ιστορία, ξαναλέμε, είτε κάνοντας κινηματογράφο, είτε κάνοντας κόμιξ, είτε κάνοντας απλές γελιογραφίες. Ποια είναι η μεγάλη διαφορά του κινηματογραφικού σενάριου από το θεατρικό σενάριο? Πώς το γράφουμε? Αυτά που σας είπα για το σινεμά μπορούν να εφαρμοστούν στο θέατρο? Ούτε κατά διάνοια. Θα μας δέσουν. Η λογική είναι ότι στο θέατρο καταρχήν γράφεις ένα κείμενο συνεχές, το οποίο έχει μια διάρκεια, μια λογική συνέχεια και συνέπεια, και ο ηθοποιός κορυφώνει την ερμηνεία του σε ρεαλιστικό χρόνο. Στον κινηματογράφο δεν είναι τέτοια. Στο θέατρο επίσης ο θεατής του δρόμενου κάθεται από το πρώτο κάθισμα μέχρι το τελευταίο της αίθουσας. Άρα ο ηθοποιός θα ερμηνεύσει με διαφορετικό τρόπο και θα πει με διαφορετικό τρόπο και ένταση τις φωνές του αυτό που θέλει να πει, γιατί πρέπει να ακούσει ο μπροστινός και ο τελευταίος της αίθουσας, αν υποθέσουμε ότι οι αίθουσες πια έχουν θεατές μέχρι και το τελευταίο κάθισμα. Δεν έχει σημασία. Στον κινηματογράφο βεβαίως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν γυρίζονται με μια ρεαλιστική συνέχεια οι σκηνές μας. Μπορούμε να γυρίσουμε σήμερα που είμαστε σε αυτό το σπίτι την πρώτη σκηνή, την πέμπτη, τη δέκατη, την 35η. Θα πρέπει όταν θα επανέλθουμε στην δεύτερη σκηνή να υπάρχει μια συνέπεια, μια συνέχεια. Ο ηθοποιός θα πρέπει να θυμάται πώς ερμήνευσε στην προηγούμενη σκηνή. Έτσι. Για να γίνει αυτό, ξαναλέω ότι πρέπει να είμαστε σαφείς και λεπτομερείς στην περιγραφή της κάθε σκηνής, γιατί κάθε φορά που θα πηγαίνουμε για γύρισμα αυτή θα είναι και ο οδηγός μας, ο μπούζουλάς μας. Με κάθε λεπτομέρεια. Μια μεγάλη διαφορά του σεναρίου του θεάτρου με του κινηματογράφου είναι το ότι ο κινηματογράφος έχει το μεγάλο τεράστιο εργαλείο του γκρο πλάνου. Δηλαδή, όταν έρθει η κάμερα εδώ κοντά και έχει αυτό το κάδρο στον ηθοποιό του, δεν χρειάζεται να μιλήσει. Μπορεί με τη μία απλή κίνηση του ματιού, του βλέφαρου, να δώσει
ένα μήνυμα στο θέατρο του χωρίς καν να πει μία λέξη. Στο θέατρο είναι αδύνατο. Άρα λοιπόν είναι διαφορετικά πράγματα, γράφουμε με άλλη λογική, έτσι. Και αξιοποιούμε όσο γίνεται περισσότερο τα εργαλεία που διαθέτει ο κινηματογράφος. Εκτός από τους ήρωες είναι βεβαίως και το πώς θα το φωτίσουμε, είναι και πώς είπαμε θα ντυθούν οι ηθοποιοί, είναι και να περιγράψουμε τον χώρο τον οποίο θέλουμε να του συντάξουμε, που σημαίνει ότι πρέπει ο διευθυντής παραγωγής με τον βοηθό και το σκηνοθέτη συνέχεια να ψάξουν να βρουν τους κατάλληλους χώρους, έτσι, όπου θα διαδραματιστεί ό,τι είναι να γίνει. Αυτό το λέμε ρεπεράζ, όταν ψάχνουμε να βρούμε τους χώρους που θα πάμε για γύρισμα. Ξαναλέμε, δεν είναι λογοτεχνικό κείμενο ένα σενάριο. Μην ξεγελιέστε με το ότι πολλά σενάρια κυκλοφορούν στην αγορά ως βιβλία, ως σενάριο του τάδε. Είναι απλά προσαρμοσμένα για να μπορούν να διαβαστούν από ένα κοινό που διαβάζει. Δεν είναι το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στο γύρισμα για τον λόγο και με τον τρόπο που έχουμε πει. Εύκολα τα λέμε, εύκολα τα ακούμε. Θέλει άσκηση. Θέλει αφοσίωση, θέλει αφιέρωση, θέλει να το διασκεδάσουμε, να το κάνουμε. Αφού το κάνουμε ως χόμπι, γιατί ο επαγγελματίας το αντιμετωπίζει διαφορετικά, παίξτε με αυτό. Παίξτε με τις εικόνες, δείτε τις εικόνες που φτιάχνουν άλλοι για να δούμε εμείς. Ψάξτε να δείτε τι θέλουν να πούν πίσω από αυτό που δείχνουν. Ποια είναι τα μηνύματα που στέλνουν, πόσα στέλνουν. Ακόμα και το που βρίσκεται και η κάμερα όταν καταγράφει ένα γεγονός, ακόμα όταν είναι και ένα απλό γεγονός ρεπορτάζ. Είναι μακριά, είναι κοντά. Έχει σημασία και η διάρκεια που δίνουμε μέσα σε μία σκηνή, σε ένα πλάνο. Δηλαδή, μπορούμε να έχουμε ένα γεγονός ρεπορτάζ να πάρουμε από αυτό, το οποίο θα μπορούσε να είναι και ντοκιμαντέρ, το ρεπορτάζ είναι άλλο πράγμα, αλλά όταν έχεις ένα γεγονός το οποίο έχει αφηγηθεί μέσα σε μισή ώρα, μία ώρα το έχει καταγράψει και έχει πάρει ο θεατής σου το μήνυμα, αλλά την ίδια στιγμή αυτό το γεγονός είπα το πας τρεις ώρες, πέντε ώρες και να λες το ίδιο πράγμα και το ίδιο πράγμα και το ίδιο πράγμα, τελικά πετυχαίνεις το ανάποδο. Αντί να ενημερώσει τον θεατή σου, τον θέλει να πει: δεν μας παρατάς, άσε μας καημένα, πάμε να δούμε κανένα τουρκικό Σουλεϊμάν. Από εκεί είναι άλλη παγίδα βεβαίως. Τι είναι ο Σουλεϊμάν, γιατί μας δίνει ο Σουλεϊμάν, γιατί είναι τόσο άψογες παραγωγές, γιατί είναι τόσο, να μην πω άλλες λέξεις. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Άρα δεν είναι μόνο το σενάριο που γράφουμε, είναι και η στρατηγική που ακολουθούμε στο πώς θα φτάσει στο κοινό μας. Δεν είναι της δικής μας αρμοδιότητας ως τέτοια εκπομπή να ασχοληθούμε με αυτό. Αλλά απλώς σας υποψιάζω, δέστε και λίγο διαφορετικά αυτό που μάθαμε παθητικά από τον καναπέ να βλέπουμε και να νομίζουμε ότι είναι και η ζωή μας. Δεν είναι. Είναι εικόνες άλλων. Λοιπόν, σας προκαλώ, κάντε δικές σας εικόνες. Κάντε δικές σας ταινίες. Πέστε δικές σας ιστορίες. Μιλήστε για εσάς, δεν πειράζει. Να μην πω ότι όπως και κάθε τέχνη, βέβαια, και ο κινηματογράφος είναι βεβαίως και είναι ψυχοθεραπευτικός. Μήπως γλιτώσετε και από αλλού, και από φάρμακα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, παίξτε με την τέχνη, δοκιμάστε. Να θυμίσω ότι όλα αυτά μπορούμε να τα ζήσουμε παρέα στο πρόγραμμα των σεμιναρίων που έχουμε στήσει εδώ στο Ζούγκλα. Η ταινία που θα προκύψει από την ομάδα αυτή θα ενταχθεί στο πρόγραμμα και στο διαγωνιστικό. Μεγαλύτερο από 15 δεν νομίζω ότι θα προλάβουμε να είναι, ώστε να είναι εκτός συναγωνισμού, θα ενταχθεί μέσα στο διαγωνιστικό πρόγραμμα. Ελάτε, αν δεν μπορείτε μόνοι σας, αν θέλετε, να το κάνουμε παρέα. Ούτως ή άλλως είμαστε εδώ για να προβάλλουμε τις ταινίες σας, να μιλήσουμε για αυτές, να μιλήσετε για αυτές, να πείτε ό,τι νομίζετε, δεν υπάρχει λογοκρισία. Καταφύγετε στη σελίδα μας, πάρτε και άλλες πληροφορίες, αν δεν είναι αρκετές αυτές που πει από εδώ, σχετικά με το φεστιβάλ, σχετικά με το πρόγραμμα Κάνω Σινεμά, σχετικά με τα εργαστήρια του κινηματογράφου. Είναι δικό σας το κανάλι. Παρέα μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Να ευχηθώ καλό απόγευμα να έχετε. Ξανακάντε δικές σας ταινίες, ζήστε τις δικές σας ζωές. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή και πάλι. Να είστε καλά.